Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν μία ζωντανή σύνδεση με τον γυναικολόγο, με τον κύριο Θάνο Παράσχο. Γιατρέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε ένα υπερηχογράφημα, είναι το κεφάλι ενός μωρού, θα το δείτε τώρα στον υπέρηχο και σε λίγο θα κάνουμε ένα αναλυτικό υπερηχογράφημα που γίνεται σε αυτήν την εβδομάδα της κοίησης. Πόσο είναι? Είναι 19 εβδομάδες, έχει μπαίνει τώρα περίπου στον 5ο μήνα, είναι αγοράκι από όσο έχουμε δει, έχει κάνει εξωσωματική η κυρία και είναι έγκυος. Είναι το δεύτερο παιδάκι που κάνει με εξωσωματική. Και παρακολουθούμε την, τώρα βλέπετε στο καντράν, βλέπετε την καρδιά πως πάλεται, είναι ένα ειδικό ντόπλερ, ακούτε και τους ήχους της καρδιάς, είναι η χτύπη της καρδιάς που πρέπει να είναι αυξημένη, δηλαδή πρέπει να είναι περίπου στους 180, ναι, για να δείχνει ότι είναι υγιές το έμβριο. Επίσης βλέπουμε και την ανατομία της καρδιάς που είναι πολύ σημαντική. Και σιγά σιγά κατεβαίνουμε προς τα κάτω για να δούμε την ουροδόχο κύστη και διάφορα μέλη του σώματος. Και σε δεύτερη φάση, αργότερα, θα κάνουμε, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα κάνουμε το υπερηχογράφημα το τρισδιάστατο. Το οποίο τώρα μόλις το βλέπουμε είναι σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Είναι γυρισμένο προς τα πίσω, αλλά σε λίγο θα δούμε και καλύτερα και το κεφάλι και το πρόσωπο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε με πολύ καλή απεικόνιση το έμβριο. Εδώ το ξαναγύρισαμε πάλι πίσω. Εδώ βλέπετε λοιπόν την τρισδιάστατη απεικόνιση. Είναι όλο το έμβριο, είναι το κεφαλάκι του, το κεφαλάκι, το χέρι του τώρα, τα ποδαράκια του. Έτσι, βλέπουμε τον ομφάλιο λόρο προς διαγράφεται. Και θα πάμε τώρα ξανά σε μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε πάλι το κεφάλι, τη μύτη, τα ποδαράκια, είναι σαν να κάθεται σταυροπόδι. Θα δούμε σε λίγο και άλλους, και άλλες εικόνες για να δείτε πώς φαίνονται σε τρισδιάστατη απεικόνιση τα έμβρια. Εδώ βλέπουμε πάλι το έμβριο με τα δύο χεράκια του να χαιρετάνε τη μαμά και το κεφάλι. Βλέπουμε την καρδιά. Για να το δούμε αυτό που χαιρετάει τη μαμά. Απίστευτο. Και σε λίγο θα δούμε και μια πολύ καλή απεικόνιση από το πρόσωπο. Βλέπετε, είναι πολύ, πολύ όμορφο να μπορείς σε αυτή την εβδομάδα τόσο νωρίς να έχεις μια πολύ καλή απεικόνιση του είναι πρόσωπου. Εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, βλέπετε τα... 5 μηνών, να το ξαναδείξουμε αυτό. Να το ξαναδείξουμε αυτό. Βλέπουμε τα δύο μάτια, τη μύτη, έτσι και μετά τα χείλια. Είναι μαλλιά τα επάνω ή είναι το περίγραμμα το σκούρο? Το περίγραμμα το γύρω-γύρω είναι το σκούρο και το παιδί είναι αυτό που απεικονίζεται λίγο προς το κόκκινο χρώμα. Από εδώ βλέπω εγώ κάτι σαν μαλλιά, αλλά δεν υπάρχουν μαλλιά. Όχι, δεν φαίνονται έτσι, ακόμη τα μαλλιά. Αργότερα, σε δεύτερη, όταν μεγαλώσει και αρχίζουν και υπάρχει τριγωφία, φαίνονται και αυτά. Να είστε σίγουροι. Απλά είναι πολύ νωρίς στην εγκυμοσύνη και δεν έχουμε τόσο καλή απεικόνιση. Πώς καταλαβαίνει κανείς το φύλλο όταν κάθεται το παιδί? Εδώ πάλι βλέπουμε ένα. Θα σου πω τώρα, Ανδρέα. Εδώ βλέπουμε μια πολύ πιο κοντινό πλάνο. Είναι τα δύο τα ματάκια, η μύτη και το στόμα. Βλέπεις, είναι μια πολύ όμορφη απεικόνιση. Κοίταξε, το φύλλο φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Φαίνεται δηλαδή, πλησιάζουμε την πίελο και εκεί απεικονίζουμε για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία από το ανδρικό. Θα το δείτε τώρα, κοιτάξτε μεταξύ. Σε ένα λεπτάκι θα σας το δείξουμε. Εδώ είναι τα πόδια. Είναι αγοράκι και θα δείτε το ανδρικό φύλλο μεταξύ από το μυρός. Πιστεύω ότι... βλέπεις εδώ. Προφανώς. Εδώ είναι το ένα πόδι το άλλο και σε αυτό το σημείο φαίνεται το ανδρικό μόριο. Ενώ στις περιπτώσεις που είναι κοριτσάκι φαίνονται τρεις γραμμώσεις που είναι... ενδεικτικό του εδίου. Οπότε ξέρουμε λοιπόν από πολύ νωρίς αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Γιατρέ, ένα λεπτό. Από ποιο μήνα μπορεί κανείς να αποφανθεί για το φύλλο?
Κοιτάξτε, όσο πιο καλός είναι ο υπέρηχος, τόσο πιο νωρίς φαίνεται. Συνήθως όμως με ασφάλεια απόλυτη και με έναν καλό χειριστή και ένα καλό υπερηχοράφημα, αυτό αρχίζει και φαίνεται 100% από τη 16η με 15η εβδομάδα. Έχουμε δείξει και νωρίτερα. Εμένα έτσι, μου είπε αλλά... για σιγουριά, μου είπε ο γιατρός μου, στον β' επίπεδο ότι θα μου πει. Ναι, αλλά καμιά φορά φαίνεται, τις περισσότερες φορές φαίνεται πολύ πολύ νωρίτερα. Εδώ βλέπουμε τις παντουσίτσες του μωρού, έτσι. Για να μην πούμε ότι μπορεί να φανεί ακόμη και αν κάποιος κάνει εξωσωματική παραδείγματος χάρη, μπορεί να φανεί και πολύ νωρίτερα, δηλαδή πριν να τοποθετηθεί το έμβριο στη μήτρα με μια ειδική τεχνική που λέγεται προμηθευτική διάγνωση. Αλλά εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα. Εδώ είναι ο ομφάλιος λόρος που απεικονίζεται. Και είναι το σημείο στο οποίο προσφύγεται ο ομφάλιος λόρος μέσα στο έμβριο και τροφοδοτεί με αίμα και οξυγόνο το έμβριο. Αυτή είναι η σύνδεση λοιπόν του ομφαλίου λόρου με τον μπλακούντα, ο οποίος είναι λίγο πιο κάτω. Βλέπετε πως σιγά σιγά απεικονίζεται με το αίμα που ρέει από τον μπλακούντα στο μωρό. Αυτό λοιπόν είναι όταν γεννιέται το μωρό, κόβουμε τον ομφάλιο λόρο. Νομίζω ότι θα σας τα εξηγήσουμε και μετά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Κόβεται ο ομφάλιος λόρος και είναι η πρώτη αναπνοή που παίρνει το μωρό αφού γεννηθεί. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε την απεικόνιση του πλακούντα, είναι γεμάτος με αγκία. Γι' αυτό και πρέπει κάποιος να είναι προσεκτικός στο πώς γίνονται οι χειρισμοί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσίας, κατά τη διάρκεια του τοκετού, για να μην αιμορραγήσει η γυναίκα. Αλλά βλέπουμε εδώ μια πολύ καλή απεικόνιση του πλακούντα με τα αγκία του. Κοιτάξτε τώρα με τα καινούργια υπερηχογραφήματα και με το τρισδιάστατο υπέρηχο βλέπουμε όλο και πιο καλά την ανατομία. Εδώ πάλι βλέπουμε το μωρό σε συνολική εικόνα και έχουμε πάλι μια τρισδιάστατη απεικόνιση του εμβρίου. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για τρισδιάστατο υπέρηχο. Όλοι οι υπέρηχοι είναι τρισδιάστατοι ή είναι ειδικά μηχανήματα που... Όχι. Είναι ειδικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς, όπου εκεί είναι σαν να γίνεται μια μαγνητική τομογραφία τοπικά στο σημείο που εμείς θέλουμε. Σε ποιο μήνα δηλαδή, προτείνετε να τον κάνουμε τον τρισδιάστατο? Το τρισδιάστατο μπορεί να ξεκινήσει με αυτά τα μηχανήματα που έχουμε, μπορεί να ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Δηλαδή πια τα τελευταία τύπου μηχανήματα μπορούμε να κάνουμε τρισδιάστατο υπέρηχο από την 6η-7η εβδομάδα κύησης και να έχουμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση του εμβρίου. Έτσι, αλλά είναι ένα πολύ δικό μηχάνημα το οποίο ενώ κάνεις το συμβατικό υπέρηχο ξαφνικά σταματάς την εικόνα και αλλάζει και γίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση, όπως εδώ βλέπουμε παραδείγματος χάρη, δηλαδή το βλέπουμε σαν να είναι ζωντανό κατά κάποιο τρόπο. Μέσα δηλαδή βλέπεις δηλαδή σε τρεις διαστάσεις το έμβριο. Γιατρέ, επειδή με ενημερώνουν για το χρόνο, εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχουμε κάνει αρκετές συνδέσεις, είστε τηλεοπτικά ο ομφάλιος λόρος ο δικός μας στο φαινόμενο της ζωής. Μας δείχνετε τα παιδιά πώς γίνονται. Μας έχετε μιλήσει για τόσα θέματα. Είναι, εγώ στο πρόσωπό σας βλέπω τη χαρά της ζωής, τη δημιουργία της ζωής. Είναι ναι, καταπληκτικό έχουμε αυτό. Έχουμε κάνει και άλλες συνδέσεις για την εξωματική και έχουμε ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια. Και αυτό στάδια. Πολύ σημαντικό, ναι. Ναι, και τώρα έχουμε φτάσει σε άλλο σημείο. Τότε που μιλήσαμε για την αρχή της ζωής και τώρα μιλάμε για την εξέλιξη. Δηλαδή το πώς εξελίσσεται ένα έμβριο με απόλυτη ασφάλεια μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Και το υπερηχοράφημα σίγουρα είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να βρούμε διάφορα προβλήματα, ανατομικά προβλήματα που μπορεί να έχει και σίγουρα τις περισσότερες φορές δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε εκεί για να διαγνώσουμε το πρόβλημα αν υπάρχει. Να δείξουμε στη μητέρα ότι το μωρό είναι υγιές με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η απόλυτη ασφάλεια 100% δεν υπάρχει. Τα όρια δηλαδή της ασφάλειας αγγίζουν περίπου στο 90-95%, γιατί αυτές είναι οι γνώσεις που έχουμε. Και επίσης, σε δεύτερη φάση, μια άλλη εξέλιξη είναι ένας ειδικός υπέρηχος που γίνεται στην καρδιά του εμβρίου στην 23η-24η εβδομάδα και που αφορά περισσότερο κοίηση υψηλού κινδύνου. Και εκεί μόνο αυτός ο υπέρηχος μπορεί να κρατήσει 30 λεπτά περίπου και έχουμε μια πλήρη απεικόνιση, τρισδιάστατη και πολύ αναλυτική για την ανατομία της καρδιάς, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό είναι στη φαρέτρα μας τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα.